Νέα προκλητική δήλωση είχαμε κυρίες και κύριοι από τον πρόεδρο της Κροατίας μετά τα αιματηρά επεισόδια και τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη και στην σύνδεσή μας είναι η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία μίλησε για τους Κροάτες προσωρινά κρατούμενος και έκανε αναφορά μάλιστα σε τους πολέμου. Ναι, ακριβώς, Αδαμαντία, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει η Κροατία α, μέσω του Προέδρου, του κυρίου Ζόραν Μιλάνοβιτς, να ρίχνει λάδι στη φωτιά με τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο τελευταίο, ο οποίο μάλιστα υποστήριξε ότι η Ελλάδα συμπεριφέρεται στους κατηγορουμένους α, οπαδούς εντός εισαγωγικών της Δυναμό ε, ως εχμαλώτους πολέμου. Μάλιστα ε, έβαλε αυτόν στη θέση του Πρωθυπουργού της Κροατίας λέγοντας ότι αν ήταν αυτός Πρωθυπουργό, θα σκεφτόταν τι θα μπορούσε να κάνει ενώ όπως υποστήριξε οι 101 κρατούμενοι ε, μοιράστηκαν στις φυλακές όλης α, της α, Ελλάδας προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να χτυπηθούν και να βιαστούν. Ε, από εκεί και πέρα, η Αθήνα έχει ήδη απαντήσει, ε, Αδαμαντία, mm -hmm. ε, δεν πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, να υπάρξει κάποια απάντηση ε, επίσημα σήμερα. Ε, επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, ότι οι Έλληνες δικαστές είναι αντικειμενικοί και κάνουν τη δουλειά τους ανεξάρτητα από πολιτικές σκοπιμότητες, και πώ οι προφυλακιστέντε θα έχουν όλα τα δικαιώματα και ίσα δικαιώματα με όλου του υπόλοιπου κρατούμενου των ελληνικών φυλακών. Και Σοφία, η υπόθεση έχει διπλωματικέ διαστάσει. Μένει μαζί μα να ακούσουμε τη δήλωση του Προέδρου τη Κροατία, κυρίε και κύριοι. Τα κατηλιούντι στο τριτήριο